Ο κύριος Ιβανός, κυριολεκτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δίκιο ο κύριος Σκανδαλίδης ότι δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το θέμα της αντισυνταγματικότητας, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Ο κύριος Λοβέρδος έκανε ένα εφιολόγια με τον κύριο Λιβάνιο, τον υφυπουργό. Νομίζω ότι δεν ήταν κατανοητό σε εμάς, νομίζω σε κανέναν και έξω από αυτήν την αίθουσα. Το αντίστοιχο όμως ερώτημα περί παρελθόντος και μνημών, θα ήθελα να μας απαντήσετε κι εσείς μέσα σε αυτή την διήμερη συζήτηση για την θέση την οποία θα πάρετε στο σύνολο του εκλογικού νόμου και την οποία έχετε ήδη πάρει δημόσια σε σχέση με αυτό το οποίο είχε προτείνει ο κύριος Σκανδαλίδης. Είχαν γίνει οι εκλογές με τον νόμο Σκανδαλίδη και τώρα έρχεστε, για τον πόνους εννοώ, όχι για το θέμα της συνταγματικότητας, και έρχεστε τώρα και το αντιπαλεύετε. Ακριβώς αυτό. Το άλλο θέμα αυτό, λοιπόν, είναι η επιστροφή του εφιολογήματος ως προς τον κύριο Λιβάνιο. Θεωρώ ότι ο κύριος Παφίλης είχε επίσης δίκιο, λέγοντας αυτά τα οποία είπε με τα τραγούδια του, ότι κατ' ουσίαν εδώ δεν είσαστε ειλικρινείς, κύριοι της αντιπολίτευσης και κυρίες, διότι έρχεστε απλά να κερδοσκοπήσετε ψηφοθυρικά με αυτή τη συζήτηση, όπως κάνετε και αλλού. Νομίζω ότι σωστά θέσατε, κύριε Λοβέρδο, όπως και άλλες φορές, το ζήτημα των γνωμοδοτήσεων από συνταγματολόγους που όλοι τιμούμε από το παρελθόν. Εδώ έκανε λάθος ο κύριος Τζανακόπουλος, λέγοντας ότι ο κύριος Ψηλάντης δεν αντέκρουσε τα επιχειρήματα νομικά. Αντιθέτως, αναφέρθηκε σε συνταγματολόγους που έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Άρα, σεβαστή είναι η άποψη αυτή την οποία μεταφέρατε. Θα θέλαμε να σεβαστείτε και τις απόψεις των άλλων συνταγματολόγων που είναι στην λογική αυτή που ανέφερε ο κύριος Ψηλάντης. Παράλληλα, θέλω να σας θυμίσω ότι και ο κύριος Βολουδάκης και ο κύριος Ράικος έχουν εκδομοδοτήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφερθήκατε πράγματα, αλλά δεν το κατάλαβε ο κύριος Τζανακόπουλος, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Τώρα, όσον αφορά στην γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία πρακτικά μας λύνει τα ζητήματα και λέει γιατί είναι συνταγματικά ανεκτή η διαφορετική αντιμετώπιση των συνασπισμών, κύριε Σκανδαλίδη. Απορρέει από τις συνταγματικές εκπορευόμενες αρχές της κυβερνησιμότητας και τις δυνατότητες απόκλησης από την αρχή της μεταχείρισης των κομμάτων στο πλαίσιο της εξουδότησης που παρέχει το Σύνταγμα, στον κοινό νομοθέτη και διαμορφώνει το εκλογικό σύστημα. Αυτό τεκμέρεται, να μην διαβάσω ακριβώς το χωρίο του 2008 της νομοδότησης, η οποία παραπέμπει και στο 2004 στην άλλη νομοδότηση που υπήρχε. Ως προς την ουσία όμως τώρα της υπόθεσης, γιατί νομίζω ότι τα νομικά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές έχουν ακουστεί και η πλειοψηφία της Βουλής, όπως ορίζεται από τον κανόνα, θα αποφασίσει. Ως προς τα πολιτικά επιχειρήματα, νομίζω ότι εδώ ο κύριος Τζανακόπουλος έκανε ένα ακόμα λάθος στον τρόπο που ανέπτυξε τα επιχειρήματά του, αλλά χρησιμοποίησε και την επιλεκτική μνήμη για να αναφερθεί μόνο σε αυτά που τον συνέφεραν. Από τη μια μεριά μας ανέφερε πόσο λανθασμένη πολιτικά, όχι νομικά, είναι αυτή η σκέψη και η πρόταση της κυβέρνησης. Ξέχασε όμως να μας πει γιατί το 2015 δύο φορές, γιατί δεύτερη είχατε και το χρόνο να το αλλάξατε, δεν αλλάξατε αυτή την αντισυνταγματική διάταξη. Αν πράγματι πιστεύατε ότι αυτή η διάταξη είναι αντισυνταγματική, είχατε όλο το χρόνο να την αλλάξετε και να μην τη χρησιμοποιήσετε όταν σας βόλευε τότε για να γίνετε κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015. Όμως, για αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχετε αυτή, μην διακόπτετε, για τους συνασπισμούς κομμάτων. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Στον νόμο Παυλόπουλου. Ελάτε. Υπήρχε, είδατε, δεν το ξέρετε καν. Εκτίθεστε. Υπήρχε στον νόμο Παυλόπουλου, δεν την αλλάξατε τότε που σας βόλευε και θα έχετε δύο ολόκληρες μέρες να απολογίστε γιατί κοροϊδεύετε και πάλι τον ελληνικό λαό. Απλά και σταράτα. Αυτά θα τα πούμε τι κάνατε το 2016. Τώρα,
Όσον αφορά στο άλλο κομμάτι, υπάρχει μια λογική σε αυτό που είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Όμως, επειδή δεν ξεκινήσαμε την πολιτική μας, δημοκρατική μας ζωή σήμερα, κύριε Σκανδαλίδη, έχουμε μια εμπειρία. Η προηγούμενη, παραδείγματος χάρη, κυβέρνηση συνασπισμού που είδαμε στη χώρα ήταν ανάμεσα στους κυρίους και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ και στο κύριο Καμένο, στο Κινάλ, στο Σανέλ. Αυτή ακριβώς τη διαδικασία προσπαθεί η κυβέρνηση να σταματήσει, τους παραφύσει συνασπισμούς, οι οποίοι οδηγούν σε δημοκρατικά εκτρώματα και ουσιαστικά διευρύνουν τους κινδύνους για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να προστατεύσουμε και αυτή η διάταξη θα κριθεί βέβαια από τη Βουλή. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, κυρίως γιατί εμείς θέλουμε την κυβερνησιμότητα και ταυτόχρονα είμαστε υπέρ της προγραμματικής δημοκρατίας. Δηλαδή, να μην αλλάζουν τα κόμματα αυτά τα οποία υπόσχονται προεκλογικά μετεκλογικά, απλά και μόνο για να γίνουν κυβέρνηση και να χαρούν την εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό κινείται συνολικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Λοβέρδο, πράγματι, αν φτάσετε να είσαστε εκεί ψηλά και να έχετε ως συνασπισμός κομμάτων αυτήν την πλειοψηφία, νομίζω θα είσαστε κυβέρνηση την επόμενη φορά. Αλλά ας φτάσετε πρώτα εκεί και το συζητάμε, γιατί είμαστε λίγο μακριά ακόμα. Εμείς λοιπόν σήμερα ως κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω στους αυτά μήνες το έχουμε καταφέρει με αποκορύφωμα την πρόταση για τη νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι να κινούμαστε σε όλο το φάσμα του δημοκρατικού χώρου, να απευθυνόμαστε, να συνομιλούμε και να ζητάμε τη συνεργασία ανθρώπων που προέρχονται από όλο το φάσμα του δημοκρατικού χώρου, διότι τα διακυβεύματα είναι υψηλά. Θέλουμε τη δημοκρατία μας να θωρακίζεται. Θέλουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα να είναι ισχυρό. Θέλουμε την ανάπτυξη για όλες τις Έλληνες και όλους τους Ελληνίδες. Θέλουμε την προοπτική αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε και πιστεύουμε ότι ακριβώς αυτός ο εκλογικός νόμος με αυτές τις διατάξεις και την καθαρότητά του υπηρετεί ακριβώς αυτή την επιδίωξή μας και αυτό μας το σχέδιο. Άρα λοιπόν κρίνουμε και νομικά και πολιτικά ότι δεν υπάρχει ζήτημα της συνταγματικότητας και φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία της Βουλής θα το επικροτήσει αυτό. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, θα ήθελα να προβώ σε μια γνωστοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,